Όταν του Μακεδονικού Αγώνος έτηθε και τον δούλον αυτού Γερμανού αρχιερέως του Καραβαγγέλη και Παύλου του Μελά, εν σκηνέζει και αντάξε, εν κόλπης Αβραάμ αναπάξε, με τα Αγίου και δικαίων συνερυθμίσε. Ημάς δε ελεήσε και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αιωνία ημών η μνήμη, αιωνία ημών η μνήμη, αιωνία ημών η μνήμη, αξιομακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών. Με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας του Μακεδονικού Αγώνα, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2024 στην Καβάλα μια σειρά εκδηλώσεων που τιμούν τους ήρωες που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την πατρίδα. Όπως κάθε χρόνο, η πόλη απέδωσε φόρο τιμής στους αγωνιστές που έπεσαν υπέρ ελευθερίας της Μακεδονίας. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την επίσημη έπαρση της σημαίας στην πλατεία Ελευθερίας, όπου παραδέχθηκαν οι τιμές αποδόθηκαν με φροντίδα της 20ης Ταξιαρχίας Τεθωρακισμένων και της Φιλαρμονικής του Δήμου Καβάλας, που συνέλαβαν στη δημιουργία ενός κλίματος τιμής και σεβασμού. Νωρίτερα, στον καθρεφτικό ιερό ναό του Αποστόλου Παύλου τελέστηκε επίσημη δοξολογία χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Φιλίππου Νεαπόλεως και Θάσου κ. Στέφανου. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο κ. Παύλος Γεωργιάδης, δικηγόρος και πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Στην ομιλία του, εξήρε τον ηρωισμό και την αυτοθυσία των αγωνιστών του Μακεδονικού Αγώνα, προραμίζοντας τη σημασία της ιστορικής μνήμης και της διατήρησης των ιδανικών για τα οποία πάλεψαν. Η τελετή συνεχίστηκε με επιμνημόσυνη δέηση στο ηρώο της πόλης, όπου κατατέθηκαν στεφάνια από φορείς και εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας προς τιμή των ηρώων του Μακεδονικού Αγώνα. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τήρηση ενός λεπτού σιγής της μνήμης των πεσόντων και την ανάκουση του εθνικού ύμνου, γεμίζοντας τους παρευρισκόμενους με υπερηφάνεια και συγκίνηση. Ο αγώνας αποτέλεσε μια από τις ηρωικές και συγκινητικές στιγμές στις σελίδες της ιστορίας μας. Ξεκίνησε το τέλος του 19ου το 1900 και ήταν μια κρίσιμη στιγμή ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τους Τούρκους και τους Βούλγαρους που απειλούσαν την εθνική μας ταυτότητα. Οι Μακεδονομάχοι έδωσαν τη ζωή τους ώστε να είμαστε εμείς ελεύθεροι και είμαστε περήφανοι για αυτόν τον αγώνα που έδωσαν για τον ελληνισμό και την ταυτότητά μας και την πίστη μας. Τιμούμε σήμερα τη μνήμη όλων των ανθρώπων, του Παύλου Μελά και όλων των ανθρώπων οι οποίοι αγωνίστηκαν για να απελευθερωθεί η Μακεδονία. Ο λεγόμενος Μακεδονικός Αγώνας, ο οποίος δεν πρέπει να αποτελεί μία επέτειο, αλλά πρέπει να αποτελεί και ένα παράδειγμα στη σημερινή λογική των πολλών σεβασμών, στη σημερινή λογική της ίσονος προσπάθειας που πολλές φορές κυριαρχεί στην κοινωνία μας. Σήμερα τιμούμε τη μνήμη των ανθρώπων που αγωνίστηκαν, που θυσιάστηκαν για να μπορέσει να κρατηθεί η ελληνικότητα της Μακεδονίας. Σε μία εποχή που προσπαθούσε η Βουλγαρία με την ανοχή και της Τουρκίας φυσικά να βουλγαροποιήσει την περιοχή, οι άνθρωποι αυτοί πολέμησαν, αντιστάθηκαν και έτσι μπόρεσε από το 13 να αρχίσει η απελευθέρωση, από το 12 να αρχίσει η απελευθέρωση της Μακεδονίας. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης και τιμής όλων όσων θυσιάστηκαν για την ιδέα της Μακεδονίας, για τη διάσωση και τη διαφύλαξη της ελληνικότητάς της απέναντι στη βορρά των βόρειων γειτόνων που αιωνίως την επιβουλεύονται. 120 χρόνια μετά τον ηρωικό θάνατο του Παύλου Μελά, το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο εμείς οι απόγονοι των Μακεδονομάχων και οι κάτοικοι της ελεύθερης πια Μακεδονίας στεκόμαστε αντάξει αυτής της κληρονομιάς που μας έχουν παραδώσει. Σήμερα, 120 χρόνια πριν, έσβησε ένας άνθρωπος που του έχουμε την πρωτομή του εδώ, ο Παύλος Μελάς, ο οποίος θυσιάστηκε
μέσα στα λασπωμένα χωριά της Δυτικής Μακεδονίας και στη στάτη της Καστοριάς για να είμαστε εμείς ελεύθεροι και να αναπνέουμε τον ελεύθερο αέρα μας. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, πρέπει να το μεταλαμπαδεύουμε στα παιδιά μας, να εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας, γιατί όποιοι λαοί ξεχνάν, δυστυχώς ξαναζούν τις ίδιες θλιβερές ιστορίες. Σήμερα τιμήσαμε και τιμούμε συνεχώς τους ήρωες του Μακεδονικού Αγώνα. Σήμερα συμπίπτουν τα 120 χρόνια από το θάνατο του Παύλου Μελά, του πρωταγωνιστή του Μακεδονικού Αγώνα, και αυτό ο οποίος έδωσε και τα φώτα και τη δύναμή του και τη σοφία του για τους αγωνιστές του Μακεδονικού Αγώνα, οι οποίοι συνέχισαν τον αγώνα μέχρι την τελική επικράτηση του ελληνικού στοιχείου, του πατριαρχικού στοιχείου στην περιοχή. Και γι' αυτό οφείλουμε να είμαστε ευγνώμονες, να τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους που έπεσαν ηρωικά για την πατρίδα. Εδώ στην πόλη μας τόνισα την ανάγκη να επισκεπτόμαστε και να τιμούμε. Στεκόμαστε προσοχή μπροστά στην πρωτομή του Παύλου Μελά που έχουμε ήδη στο Ιερό των Μαρτύρων, και κυρίως να μάθουμε την ιστορία στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, για εμάς που έχουμε εγγόνια, πηγαίνοντας στους τόπους της θυσίας, πηγαίνοντας στο Μακεδονικό Μουσείο στη Θεσσαλονίκη και στον τάφο του Παύλου Μελά να αποθέσουμε ένα λουλούδι για αιώνια ευγνωμοσύνη. Σήμερα τιμούμε την επέτειο του Μακεδονικού Αγώνα για να πατάμε σήμερα σε αυτή την ιερή γη που επί το πλείστον είναι ελληνική, ελεύθερη. Σε αυτόν τον αγώνα συμμετείχε το ελληνικό κράτος δια των εκπροσώπου του, όπως ο Παύλος Μελάς που ήταν αξιωματικός του ελληνικού στρατού. Όλοι οι Έλληνες που ήταν εκτός του τότε ελληνικού κράτους, από την Κρήτη ή από οπουδήποτε αλλού, και φυσικά όλοι οι γηγενείς κάτοικοι οι οποίοι ζούσαν στη Μακεδονία, ανεξάρτητα ποια γλώσσα μιλούσαν. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις θέσεις της Μακεδονίας, τις θέσεις μας και την ιστορία μας. Τιμούμε σήμερα τους ήρωες του Μακεδονικού Αγώνα. Ο προπομπός της απελευθέρωσης και της ενσωμάτωσης στο ελληνικό κράτος της Μακεδονίας, της Ελλάδας. Ο Μακεδονικός Αγώνας με τους ήρωες και τις ηρωίδες. Ο Μακεδονικός Αγώνας με τις δασκάλες και τους δασκάλους που πέρασαν το μήνυμα του ελληνισμού, την διατήρηση αρχικά της ελληνικής γλώσσας, του ελληνικού εθνικού φρονήματος. Συμβολικά σήμερα τιμάμε τον Παύλο Μελά και στο πρόσωπό του τους χιλιάδες ήρωες, άνδρες και γυναίκες σε κάθε άκρη της Μακεδονίας.